Εκτός από την αγάπη τους για το τραγούδι, μοιράζονται και τον ίδιο μέντορα. Απόψε ο Γιάννης Γρόσης και ο Δημήτρης Παπατσάκονας θέλουν να κάνουν το Χρήστο Μάστρο περήφανο με τον ντουέτο που θα ερμηνεύσουν. Άρα και θα κινηθούν σε λαϊκούς ή σε ροκ ρυθμούς. Πάμε να τους απολαύσουμε. Μάλιστα. Αυτά είναι. Για δες. Τι κάνατε, πρόβα μόνοι σας. Βρήκατε ντουέτο μόνοι σας. Θα χορέψουμε τελικά. Έλα, βγες και ξαναμπες. Λοιπόν, βρήκαμε ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο να πείτε. Που συνδυάζει ελληνικό ξένο και ελληνικό ξένο. She never took the train alone. Το συγκεκριμένο κομμάτι νομίζω είναι ακριβώς τα μέτρα μας πάνω. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο κομμάτι για εμάς τους δύο. Με δεδομένα ότι είμαστε τελείως άλλοι κόσμοι. Ναι. Σήμερα με σκότωσες ξανά. Και έχει και ελληνικό στίχο από τον Χατζηγιάννη. Είναι ένα καλό άνθρωπος. Και βρήκαμε ένα κομμάτι να πούμε εγώ με τον Παπαδοσύκολα. Νομίζω θα ταιριάξουν πάρα πολύ ωραία οι φωνές τους. Όσο διαφορετικές είναι, επειδή είναι ελληνικό ξένο, δεν υπάρχει κάτι που να φαίνεται ατέριαστο στις φωνές τους. Από την άλλη, ο Γιάννης κατάφερε να έρθει αρκετά κοντά στο pop ελληνικό και το έκανε και πολύ αβίαστα. Σήμερα με σκότωσες ξανά μετά από δυο φιλιά. Κάποια στιγμή στο Chair Challenge, επειδή είχαμε μείνει δύο τελευταίοι, ένατος και δέκατος, η γυναίκα μου λέει, θα τα πούμε στο τελικό. Οπότε, σίγουρα το περιμέναμε. Πώς σου φάνηκε, το ντουέτο αυτό? Ήταν ακριβώς όπως το περίμενα. Ξέρεις, γιατί εγώ το διάλεξα, έτσι. Κάτσε ρε μεγάλη. Λέω δηλαδή ολόκληρη την εβδομάδα για να πάρεις εσύ όλο το credit. Ναι ρε φίλε, αφού εγώ κάνω όλη τη δουλειά. Εσύ έρχεσαι εδώ πέρα, το παίζεις και καλά, ιστορία, όμορφος και έτσι. Τι είπες? Εντάξει, όλα υπέροχα εκεί στο τέλος, όμως έτσι όπως κοιτάζεστε, θέλω λίγο περισσότερο πάθος. Έλα, μας δείξεις πώς. Took me by the hands and say she needs me. Φοβόταν μόνη να βρεθεί, έτρεμε κάθε σιωπή. Πάντα με κράταγε σφιχτά να μην τη φύγω. And when the night becomes the day, and there's nothing left to say, and if there's nothing left to say, something's wrong. Σήμερα με σκότωσες ξανά μετά από δυο φιλιά. Με πεθάνες ξανά. Oh, tonight you kill me with your smile. So beautiful and wild. So beautiful. Πάντα εδώ
και πάντα αλλού. Οι νικητές του παιχνιδιού παίρνουν ένα τη φιλί. Λίγο πριν φύγει, but in a whisper she'd arrive and dance into my life like a music melody, like a lover's song. Σήμερα με σκότωσες ξανά, μετά από δυο φιλιά με πεθάνες ξανά. Σήμερα με σκότωσες ξανά, μετά από δυο φιλιά με πεθάνες ξανά. Through the darkest night, σου τραγουδώ. In the light of shines, είμαι ακόμα εδώ. Είμαι ακόμα εδώ. Είμαι ακόμα εδώ. Σήμερα με σκότωσες ξανά, μετά από δυο φιλιά με πεθάνες ξανά. Μπράβο σας. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Κάνουμε κάτι διαφορετικό, λέω εγώ. Κάθε φορά λέω πες Μιχάλη, πες Γιώργο, πες. Τώρα λέω να πείτε όλοι μαζί πώς σας φάνηκαν τα παιδιά. Όλοι πάρα μαζί. Πολύ ωραία. Μιλήστε έτσι. Πώς κάνουμε, δεν. Οι Μεσογειακοί το έχουν αυτό, λαοί. Βλέπεις, ρε παιδί μου, σε ταινίες μιλάνε. Όλοι οι Έλληνες μαζί στο τραπέζι, όλοι οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, έτσι που γίνεται. Φωνάζουν, είναι εκδηλωτικοί. Σκούζα, και γελάνε, Μιχάλη. Είμαστε ζωντανοί. Ήταν ωραίοι, πείτε ήταν μας. Πολύ ωραίοι. Ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Πάρα πολύ ωραίοι. Πολύ έξυπνο το τραγούδι. Θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να δω τι θα πει ο Γιάννης με τον Δημήτρη. Ο Μιχάλης Σουηδός πάλι. Ο βόρεια χώρα, δεν τον βλέπω. Σκανδιναβός. Άμα με ρωτήσετε, θα σας πω. Μάλιστα, εντάξει. Λονδρέζος. Ωραία, Μελίνα, πες. Σου αρέσανε, παιδιά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ η επιλογή του τραγουδιού. Συγχαρητήρια. Πολύ. Δεν θα δυσκολευόμουν να βρω ποιο τραγούδι να πουν τα παιδιά, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ήταν μαθηματική η λύση. Είναι το μόνο που απέμεινε. Με την Ισάτοπο πήγε. Ακριβώς. Μιχάλη, για πες. Είπαμε ότι είμαστε σε ένα πάρτι. Τα παιδιά βγαίνουν και τραγουδάνε αυτά τα τραγούδια τα οποία δεν είναι διαγωνιστικά. Τα τραγουδάνε. Μια χαρά. Όσο και αν δεν το θέλεις, it was okay. Άντε ρε, Μιχάλη. Μιχάλη. Έρχονται και γιορτές τώρα. He's a party pooper. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα το concept είναι έτσι, να ακούσουμε τα δύο παιδιά που είναι πιθανόν τα επικρατέστερα, σε ένα χαλαρό τραγούδι, το οποίο είναι εύκολο γενικά, έτσι δεν είναι, κύριε της μουσικής. Είναι εύκολο. Και το είπανε καλά. Απλώς, επειδή δεν βρίσκονται σε διαγωνιστικό στάδιο με αυτά, τα βλέπω και εγώ χαλαρά και ήταν οκ. Και δεν το υπεραναλύει και δεν το θέλουμε. Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα, γιατί και από την πρώτη εκτέλεση το τραγούδι αυτό είναι καλό, έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Αλλά εντάξει, δεν σε κάρφωνε κιόλας εκεί να κάθεσαι και να. Μεγάλη χιτάρα όμως. Λέω, είναι μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν ήταν πια και. Ρε παιδί μου, εσύ αισθάνεσαι ότι ανταγωνίζεσαι το ένα στον άλλον, α πούμε τώρα. Όχι, δεν φαίνεται. Ορίστε, δεν άκουσα. Εγώ δεν άκουσα. Ανταγωνίζεσαι το ένα στον άλλον. Τι, αυτό είναι. Όχι, ο Γρόσης κυρίως Πάριος. Σε παρακαλώ, μην τον έλεγε. Το κομμάτι αυτό ήταν για να το πούμε μαζί. Όχι για να το πούμε ο ένα κι άλλο χωριστά. Ωραία. Δεν παίρνετε λοιπόν τα χρήματα, θα τα μοιράσετε διατρία. Θα τελειώνουμε. Και καλά, παιδιά, άντε να πάμε και σπίτι μας, παιδιά, διατρία. Να πω κάτι, και όταν λες διατρία εννοείς εμείς οι τρεις. Μην ξεχνάτε και τα αδελφή του Γρόση, παρακαλώ, δεν θέλω αυτά. Και η αδελφή του Γρόση, όχι διατρία. Εννοώ τους τρεις φιναλίστους από ψινούς, γιατί το αξίζετε και οι τρεις. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή. Μπράβο, αγόρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία ιδέα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη. Αβίαστη στιγμή. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Είστε καλά.